Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Δύσκολες στιγμές θα περάσουν ο Πέτρος και η Ελισάβετ, που θα βρεθούν στη μέση του πολέμου, που έχουν ανοίξει ο Βίκος με τον Θέμη. Τα δύο παιδιά θα πέσουν θύματα παγωγής. Αν και νομίζαμε τόσο καιρό ότι η έχθρα ανάμεσα στον Βίκο και στον Θέμη ήταν στο αποκορύφωμά της, φαίνεται όμως πως κάναμε λάθος, και ο μεγάλος πόλεμος τώρα θα αρχίσει. Το μίσος που έχει ο ένας για τον άλλον, ειδικά μετά την δολοφονία της Αγγελικής, δείχνει ότι οι δύο άντρες μπορούν να φτάσουν στα άκρα, και η δολοφονία θα βυθίσει στο πένθος τους πάντες. Ο Βίκος στα τελευταία επεισόδια της χρονιάς, είχε βάλει στόχο να σκοτώσει τον Πέτρο, και να φανεί σαν ένοχος ο Θέμης. Μόνο που δυστυχώς η Αγγελική είναι τελικά εκείνη που σκοτώνεται. Από εκείνη την ώρα και μετά, οι δύο αιώνιοι εχθροί ορκίζονται εκδίκηση για το χαμό της γυναίκας που αγάπησαν. Ο Θέμης από την πλευρά του θα βάλει λιτούς και δεμένους να τιμωρήσουν τον Βίκο. Μην τολμήσει κανείς να τον σκοτώσει, αναφέρει, και ξεσπαλέγοντας, αυτή την απόλαυση δεν θα μου τη στερήσει κανείς, λέει στους άντρες του. Από την άλλη, ο Βίκος βάζει στόχο τα παιδιά του Καστρινού, αρχισγενωμένης από τον Πέτρο, που έτσι κι αλλιώς τον έχει στην μπούκα. Έτσι δίνει εντολή να μάθουν τα πάντα για εκείνον, και η χρήσιμη πληροφορία που περίμενε δεν αργεί να έρθει, όταν του λένε πως ο μικρός είναι ερωτευμένος με την μοναχή Ελισάβετ. Αποφασίζει να φτάσει στα άκρα την κόντρα του Θέμη και του ιού του, και απαιτεί να την απαγάγουν. Για να δούμε μέχρι που θα φτάσει ο μικρός για την αγάπη του, λέει χαμογελώντας ο Βίκος. Το επόμενο πρωί η εξαφάνιση της Ελισάβετ προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στο μοναστήρι. Η Κασιανή υποστηρίζει πως η μοναχή το έσκασε, αλλά όλες οι άλλες είναι σίγουρες πως κάτι συνέβη. Ενημερώνουν την αστυνομία, και ήδη κάνει το γύρο του χωριού. Ο Σταυρίνος ενημερώνει τον Πέτρο ότι η Ελισάβετ εξαφανίστηκε, και ότι την ψάχνει η αστυνομία. Την ίδια ώρα οι άντρες του Βίκου την έχουν στήσει έξω από το σπίτι του Καστρινού, και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να δράσουν. Έτσι μόλις ο Πέτρος μαθαίνει για την εξαφάνιση της Ελισάβετ, αμέσως παίρνει τα κλειδιά του αμαξιού του για να πάει στην Γερακιανή. Μόλις βγαίνει από το αμάξι και χωρίς να γνωρίζει το παραμικρό, ξαφνικά τον αρπάζουν και του φοράνε κουκούλα. Έτσι σύντομα θα τον δούμε να βρίσκεται στο ίδιο μέρος με την Ελισάβετ. Από εκεί και πέρα οι δύο τους θα είναι οι φυλακισμένοι του Βίκου, ο οποίος θα τους κάνει για μέρες ψυχολογικό πόλεμο, απειλώντας πότε τον έναν και πότε τον άλλον πως θα τους σκοτώσει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.